Όταν θα λέω δώσε, εσείς θα λέτε πόνο. Δώσε, δώσε. Έλα να σας ακούσω στο ρεπέτο με μαζί. Έλα να σας ακούσω. Ένα και δύο κοιτάω τα κύματα. Μ' αυτά τα κύματα στα μάτια μου δεν έχουν. Βέτος στην εξάρτηση βάζουν οι Σταβέντο που τραγούδησαν στο Ηράκλειο για το Κεφαιά Αριάδνη. Δύο και τρία ψάχνω τα βήματα. Τι κι αν σε χάσα οι σκέψεις μου σε το μήνυμα το στέλνουν όλα αυτά τα παιδιά κάθε μέρα που δίνουν το, όλη τους την ενέργεια και όλο τους το μεράκι για να βοηθήσουν αρχικά τους εαυτούς και κατ' επέκταση όταν φύγουν από αυτή την λούμπα, γιατί είναι μια λούμπα, να βοηθήσουν τους υπόλοιπους, γιατί μένουν σε αυτό και βοηθάνε το ΚΕΘΕΑ και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δυνατό μήνυμα μέσα από στίχους με νόημα για να μπει τέλος στις εξαρτήσεις. Ελπίζω να λάβουν όλο το μήνυμα και ειδικότερα οι νέες γενιές που έρχονται να μην ασχοληθούν, εύχομαι, ποτέ και για κανένα λόγο με καμία μορφή εξάρτησης, και γιατί όσο γίνονται πιο δύσκολοι οι καιροί τόσο περισσότερο ενεργούς ανθρώπους θέλουμε και αυτό το πράγμα το μας ρίχνει σε ένα λίθαργο γενικότερα. Καλό είναι να μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Να μένουμε όσο γίνεται πιο καθαροί και μακριά από εξαρτήσεις. Μαζί με τους Σταβέντο και η Σοφία Κουρτίδου. Η συναυλία που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Οικογένειας και Θεά Αριάδνη αποτέλεσε την αυλαία των εκδηλώσεων του θεραπευτικού προγράμματος στην Κρήτη για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ευχαριστούμε.